Έντονο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε στου φαρμακοποιού η πρόταση του Υπουργού Υγεία Ανδρέα Ξανθού σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώ των φαρμακείων. Αναλυτικότερα, δίδεται η δυνατότητα ίδρυση φαρμακείου από μη φαρμακοποιού με πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, συμμετοχή φαρμακοποιού στο μετοχικό κεφάλαιο και με μέγιστο αριθμό 5 αδειών αναεπιχειρηματία βάσει συμφωνία ελληνική κυβέρνηση δανειστών. Κατά πληροφορίε, η υπουργική απόφαση η οποία θα ρυθμίζει τα του ιδιοκτησιακού των είναι σε σχεδόν έτοιμη. Ε, πράγματι, ενημερωθήκαμε τουλάχιστον για τα βασικά τη σημεία. Δεν έχει γραφεί ακόμη και δυστυχώ οι εξελίξει είναι εντελώ αρνητικέ. Ε, το φαρμακείο, όπω το ξέρουμε στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα πάψει να υπάρχει. Θα έχει δικαίωμα οποιοδήποτε είναι κεφαλαίουχο έχει χρήματα να συμμετέχει κατά πλειοψηφία στο, σε ένα φαρμακείο ω μέτοχο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ε, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι η ανεξαρτησία του επιστήμονα φαρμακοποιού που διευθύνει το φαρμακείο Όπω συμβαίνει σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη και όπω προκρίνουν οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίων, στην Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικό Σύλλογο ανακοίνωσε, διακόπτοντα την συνάντηση με το Υπουργό Υγεία, πω θα προχωρήσει η συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγεία την Παρασκευή στι 2.30 το μεσημέρι, ενώ πρόκειται να εισηγηθεί διεξαγωγή 24 κυλιόμενων απεργιών στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το Σάββατο. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα μέλη του Συλλόγου θεωρούν ότι μέσω τη διαμορφούμενη πρόταση του κ. Ξανθού καταλύεται πλήρω ο επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού και ο επιστημονικό του αυτό για μα φυσικά είναι το τελευταίο σκαλί στην μνημονιακή καταρακύλα που ξεκίνησε την τελευταία πενταετία. Ήταν αυτό που όλοι περιμένουν να γίνει στο τέλο και να που τώρα έρχεται από μια κατά τα άλλα αριστερή κυβέρνηση. Ε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι φυσικά. Την, το, το Σάββατο υπάρχει η έκτακτη γενική συνέλευση του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου με αντιπροσώπου από όλη την Ελλάδα. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για κυλιόμενες επεργίες από Δευτέρα και μέχρι όσο πάει. Και θα δούμε στο τέλος τι θα, τι, θα, βγάλουμε. Δεν είναι θέμα ούτε να εκπληρωθούν μνημονιακές υποχρεώσεις, δεν είναι θέμα ούτε η χώρα να ορθοποδήσει οικονομικά, γιατί δεν θα ορθοποδήσει από το άνοιγμα του Διοικητικού των Φαρμακείων. Εμεί προτείναμε να ακολουθήσουμε στην Ελλάδα αυτά που ακολουθεί ο πυρήνα τη Ευρώπη, αυτά που ακολουθεί η Γερμανία, η οποία μα επιβάλλει σήμερα τα μέτρα. Δυστυχώ αυτό δεν έγινε δεκτό γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα σφαίρατα από πίσω τα οποία θέλουν να εξυπηρετηθούν. Θα πρέπει η κυβέρνηση να αποφασίσει αν θέλει να εξυπηρετήσει τον κόσμο, του πολίτε ή τα σφαίροντα αυτά.